ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του Top 5 gr Η πιο άρχιμια μία ερώτηση που όλοι αναρωτιόμαστε. Είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Παρόλη αυτή την τεχνολογική πρόοδο που διακατέχει την εποχή μα, δεν μπορούμε ακόμη ξεκάθαρα να δώσουμε μία απάντηση. Αυτή λοιπόν είναι μία λίστα με πέντε φορέ που η ανθρωπότητα δέχτηκε αφύπνιση ότι δεν είναι μόνη τη. Μην ξεχάσει να κάνει μία εγγραφή και να πατήσει και το καμπανάκι. Μία περίεργη ενέργεια παραφυσικού καταγράφηκε στην άσκηση Παρμενίων το 2017. Πιο συγκεκριμένα, εάν παρατηρήσετε, είναι εμφανέστατο ότι ένα περίεργο αντικείμενο περνάει με τεράστια ταχύτητα ακριβώ πάνω από τη σημαία με το σταυρό. Ήταν όμω εύκολο και να πούμε ότι είναι κάποιο έντομο ή κάποια άλλη εύκολη δικαιολογία. από το τείχο, περίπου 50 μέτρα μέσα στο κάστρο τη πύλου, υπήρχε ο χριστιανικό ναό του Σωτήρος. Τι ναός υπήρχε όμως εκεί την πρόχριστου εποχή. Υπήρχε ο ναός της θεάς Αφροδίτης. Τώρα υπάρχει μια χριστιανική εκκλησία στο συγκεκριμένο σημείο για να εκμεταλλεύεται την ενέργεια του ιερού από αρχετά των χρόνων χώρου. Άλλη μια περίπτωση γκρεμίσματος αρχαίου ναού και αντικατάσταση αυτού με χριστιανικό. Το συγκεκριμένο σημείο έχει πολύ μεγάλη θετική ενέργεια γι' αυτό και εμφανίζονται συνέχεια σκάφη άλλων διαστάσεων. Τι συνέβη στην Ανταλάτη της Θεότιδος στις 2 Σεπτεμβρίου του 1990, το συμβάν αυτό μαζί με κάποιες άλλες όπως τη Χρυσόπεδρα του Κιλκής αφήγονται την εμφάνιση εξωγήνων και επιπλέον με στοιχεία που άλλοι αποδέχονται και άλλοι απορρίπτουν. Ειδικά στην περίπτωση της Ανταλάτης στη Θεότιδα οι καταστάσεις είναι ίσως λίγο πιο περίπλοκες καθώς πολλοί κάνουν λόγο για αρκετά υπτάμενα αντικείμενα που μπορεί να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τα 15 φαίνεται πως έγινε κάποια σύγκρουση πτώση ή σύγκρουση. Το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας εξέδωσε μια έκθεση που δικαιολογούσε τα πάντα ως γήινης προέλευσης με βάση τα ευρήματα. Γιατί όμω αργότερα μεταφέρθηκαν στην άσα. 3 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11.50 στο Αμαρούσιο Αττική. Αν παραπηρήσετε καλά τι φωτογραφίε, θα δείτε το τριγωνικό μπλε φω που μοιάζει με boomerang ή σαν TR3V για του πιο ψαγμένου και άλλα τρία πιο συχνά στρογγυλά μπλε φώτα από κάτω του. Σαφέστατα δεν βλέπουμε το φεγγάρι, αλλά ούτε και πια θέσμη φωτό να ανεβαίνει από το έδαφο που θα μαρτυρούσε ότι κάποιοι προβολεί στόχευαν τα σύννεφα στην περίπτωσή μα τέσσερις προβολής. Άρα το αντικείμενο που έβγαζαν τα φώτα ήταν πάνω από τα σύννεφα. Επίσης, σύμφωνα με την πεντάλεπτη διαφορά λήψης των φωτογραφιών, παρατηρούμε ότι τα μπλε φώτα που εξασθενούσαν, γι' αυτό άρχιζουν να πρασινίζουν, ήταν ακίνητα όλη αυτή τη διάρκεια με μια ελαφρά μετατόπιση του τριγωνικού προς τα δεξιά. Κανένα δορυφόρο δεν μπορεί να βγάλει τέτοιο φω. Κανένα αστέρι δεν φωτίζει μέσα από τα σύννεφα τόσο πολύ. Κανένα αεροπλάνο δεν μπορεί να σταθεί ακίνητο τόση ώρα και η ώρα ήταν πολύ αργά για να μιλάμε για μια αντανάκλαση του διαστημικού σταθμού. Οπότε μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα παράξενα φώτα ω UFO. Το εν λόγω βίντεο τραβέχτηκε στι 19 Πέμπτου του 2015 πάνω από την περιοχή του Χαλανδρίου από έναν κάτοικο ο οποίο και έστειλε το βίντεο. Ο κάδικος Χαλανδρίου παρατηρούσε στις 11 το βράδυ αρχικά ένα φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό με την οικογένειά του από το μπαλκόνι της οικίας του όταν αποφάσισε να το καταγράψει με την προσωπική του κάμερα. Το αντικείμενο άλλες φορές έμενε ακίνητο, άλλες κινούταν σε ακατανόητες τροχές ενώ αυξομοιώνει συνεχώς την απόστασή του.